Ραντεβού στις 4 στον Star FM 97,1. Και είναι αυτή η ώρα της εκπομπής που πάντα θα έχουμε παρέα. Δεν θα είμαστε μόνο οι δυο μας, Βάσια Περοπούλου. Αυτό είναι πολύ ωραίο αυτό. Είναι το όμορφο αυτής της εκπομπής. Γιατί, εντάξει. Και σήμερα μαζί έχουμε δεν όμως... κάνουμε και χώρια, δεν μπορούμε. Ακριβώς. Λένε. Και σήμερα έχουμε όμως ένα κορίτσι, μια γυναίκα, ένα πλάσμα απίστευτο, πολύ θετικό. Το πλάσμα. Πολύ όμορφο. Και είναι μαζί ένα μας λοιπόν. Ένα δυναμικό πλάσμα. Όπως σας έχουμε υποσχεθεί, η Βαλερία Κουρούπη. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σου Βαλερία. Γεια σου κορίτσι μου, γλυκό. Ακούω πλάσμα, κορίτσι, κοπέλα, γυναίκα. Εντάξει, δεν υπάρχει καλύτερη υποδοχή. Να σημειωθεί που παρακαλώ. Να ερχόσουν και από κοντά που το, θα το ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Θα έρθεις και από κοντά θα τα πούμε. Εγώ αφορμή ψάχνω να ταξιδεύω και να φεύγω. Οπότε θα το βρούμε. Ορίστε. Α, σ' αρέσουν τα ταξίδια δηλαδή. Έχεις έρθει και στα μέρη μας. Έχω έρθει και στα μέρη σας και για συναυλίες και διάφορα. Έχω και φίλους και ξέρεις. Αλλά αφορμή, να φτιάξω βαλίτσα είναι η ζωή, τι είναι μωρέ. Ωραία, πότε θα έρθεις, το κλείνουμε από τώρα, φτιάξε μια βαλίτσα και έλα για το Πάσχα. Να τελειώσω εγώ τις παραστάσεις μετά το Πάσχα, γιατί έχω άλλες 3 εβδομάδες παίζουμε. Ωραία. Για να μην σας μπερδεύω και μετά θα είμαι ελεύθερη, να με καλέσετε. Ωραία. Βαλερία, ήσουν πάντα έτσι, σκεφτόσουν πάντα έτσι ότι θετικά και αισιόδοξα. Θέλω ταξίδια να γνωρίσω κόσμο και όλα αυτά. Φέρομαι θετικός άνθρωπος, δηλαδή, καταλαβαίνω την ερώτηση. Παρόλο που δεν με ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι ναι, προσπαθώ πολύ να βλέπω τα πράγματα θετικά. Δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, και εγώ απογοητεύομαι, όπως οι άλλοι, παθαίνω και εγώ το αισιοδοξίασμα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία του να αγαπάς το κάθε μέρα σου, το να ξυπνάς και να. Ό,τι σου συμβαίνει, θα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή. Μου αρέσει πολύ η φύση και η επαφή μαζί τη, και αυτό με ρεύει πάντα μετά να κάνω ένα restart. Οπότε αυτό νομίζω μου δίνει μια θετικότητα. Σίγουρα και είσαι έτσι ένα πολύ πρόσχαρο πλάσμα. Έτσι, και αφού είπες για τις παραστάσεις, για πες μας λίγο, γιατί η Λαμία με την Αθήνα δεν έχει και πολύ. Είμαστε κατεβαίνουμε τίποτα, συνέχεια. Παιδιά, ένα τσιγάρο δρόμο. Πότε θα φέρετε τον Πολυτεχνείο και κύριε κάνει σπίτι. Τώρα κατεβαίνουμε ακόμα πιο συχνά. Λίγο πολύ τα διόδια έχουμε, αλλά εντάξει. Αυτό είναι άλλη κατηγορία. Θα μιλήσουμε με την περιφέρεια, θα το αλλάξουμε αυτό, θα το υποσχεθούμε. Λοιπόν, επειδή είστε πολύ κοντά λοιπόν. Να σας πω ότι είμαι στην παράσταση Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης του Βασίλειου Θωμόπουλου στην Οθεσία, το έργο του Σακελάρικου του Γιανακόπουλου. Είναι η γνωστή κομμωδία με το Βέγκο, η ταινία που αλλάζει δουλειές. Mm-hmm. Η ξεκαρδιστική αυτή η κομμωδία. Πρωταγωνιστής είναι ο Σπύρος ο Πούλης που κάνει αυτό το μαγικό ρόλο, που το κάνει καταπληκτικά κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Έχει υπερβεί δηλαδή κάθε αγωνία που μπορεί να έχει κάποιος και να πει πώς μπορεί να παίξει κάποιος κάνει ο Βέγκος. Έχει ένα δικό του πράγμα καταπληκτικό. Είναι ένα πάρα πολύ αστείο. Συμβάν, δηλαδή ποιος έρχεται, φεύγει πάρα πολύ χαρούμενος και ξανάρχεται ή θέλει φίλους του και είμαστε ενθουσιασμένοι γι' αυτό. Το έχουμε κάνει λίγο μουσική παράσταση και εκεί έρχομαι εγώ που κάνω με την τραγουδίστρια Ρένα Νταλκά. Ωραία. Η οποία είναι αυτή η κοπέλα που είναι και στο τέλος της ταινία και αυτά. Ο Βασίλης Οδωμόπουλος το έχει συνδέσει με τραγούδια όλα τα σκεφτά και μεταξύ του. Mm-hmm. Και όλες οι διηγήσεις γίνονται στο μαγαζί που τραγουδάω. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και ευχάριστο πράγμα. Είναι πολύ ωραία μουσική της εποχής εκείνης του 63 με στίχους όλων των τραγουδών του Σακελάριου. Γιατί έχει γράψει και πάρα πολλού τύπου. Και αυτό, τι να σα πω, το σκουράκι. Έχετε μεταφέρει στην ουσία κάτι κινηματογραφικό στο Σανίδη. Ναι, έχει λίγο διασκευαστεί. Σίγουρα, για να μπορέσει να τοποθετηθεί στο θεατρικό σανίδι. Ακριβώς, γιατί αυτό ήταν λίγο, επειδή είναι κινηματογραφικό, λίγο σκετσάκια. Δηλαδή άλλαζαν οι χώροι και ήταν από δουλειά σε δουλειά. Ναι. Εμείς το έχουμε κάνει για να στέκει θεατρικά. Οι διηγήσεις όλες που κάνει ο Θανάσης και λέει πόσο χάλια πέρασε την προηγούμενη δουλειά του, γιατί δεν περνάει καλά, θα τον διώξει. Γίνονται στο μαγαζί που δουλεύω εγώ, που είναι ένα κέντρο μουσικό, ας πούμε. Ναι. Που εγώ είμαι μια παλιά συμπατριώτησα του Θανάση από το χωριό. Και μου τα λέει εμένα ή θα τον σε κάποιον άλλον. Και είναι εκεί. Όλα τα σκεφτά και δένονται με τραγούδια, πάρα πολύ κεφάτα όμως έτσι και λαϊκά αγαπημένα. Και έρχονται ρεμπέτικα και τέτοια. Mm-hmm. Και δημιουργείται ένα ξέφυγμα το κέφι. Γιατί εγώ επιτραγουδάω ζωντανά επί σκηνής, χωρίς playback. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει πάρα πολύ ο κόσμος, είναι λίγο interactive δηλαδή. Μάλιστα. Εμείς σε γνωρίσαμε σαν Λίλη, μετά μας εντυπωσίασε στο Youth Fans and Familiar που, με τη φωνή σου. Το τραγούδι πώς μπήκε στη ζωή σου, μπήκε ταυτόχρονα με την ηθοποιία, με την υποκριτική. Θα σου πω, το τραγούδι σχεδόν προϋπήρχε στη ζωή μου, γιατί ασχολούμαι και με τη μουσική. Mm-hmm. Η πρώτη μου επιθυμία ως παιδί, έτσι που μεγάλων, ήταν να γίνω τραγουδίστρια. Όμως, επειδή στην Ελλάδα αυτό δεν υπήρχε ακριβώς ως επάγγελμα, δηλαδή δεν υπήρχε αυτή η ειδική σπουδή, πρέπει να πάω στο 2 και ήθελα και κάτι να σπουδάσω.
έκανα τα μαθήματα του τραγουδιού μου και παραλίλω για να έχω την πιο ακαδημαϊκή αυτή. Έχει διάλεξη το θέατρο, δηλαδή. Πώς να σου πω, παράλληλη και μετά με κέρδισε. Σαν παράλληλη γνώση, σαν παράλληλη σπουδή μαζί με το τραγούδι. Α, μάλιστα. Οπότε έκανε δύο πράγματα παράλληλα, τα οποία σου ήρθαν βέβαια φέτος και τα έχει συνδυάσει. Αυτό καταφέρνω. Προσπαθώ πολύ σε αυτή τη δουλειά. Και γενικά μου έχει πει: έχω παίξει και σε πολλά musical, σε παραστάσει εθνικού θεάτρου που είχαν πολύ μουσική, σε musical αμερικάνικα χώρα στην Ελλάδα. Δηλαδή, συνήθως δουλεύω σε τέτοιες δουλειές που χρειάζεται να τραγουδάει κάποιος συσταγωγικά επαγγελματικά. Να γνωρίζει τουλάχιστον τα στοιχειώδη από τη μουσική, ναι. Πολλοί ηθοποιοί τραγουδούν και είναι πολύ ωραίο αυτό, αλλά είναι πολύ ωραίο να τραγουδά επαγγελματικά. Δηλαδή, μπορεί να αντιμετωπίσει ένα τραγούδι με επαγγελματισμό. Για να μην είμαστε ερασιτέχνες και εμείς το musical που μας λένε ότι στην Ελλάδα τα musical δεν είναι ωραία. Αυτό θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Α, διότι, ρωτά, βλέπουμε... διότι βλέπουμε πολλά musical. Πάρα πολλά musical να βγαίνουν το ένα μετά το άλλο πια. Είναι, ναι. Είναι η εποχή των musicals πια στην Ελλάδα. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό, μπορεί να το αντέξει η Ελλάδα? Γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε όχι, τα musical δεν χρειάζονται στην Ελλάδα, δεν είναι στην κουλτούρα μας. Και κάποιοι τα οποία τα υποστηρίζουν φυσικά. Και έρχονται να τα δουν. Θα σου πω κάτι. Εγώ στην τέχνη δεν νομίζω ότι μπορεί να το απογορέψει, να το ξεκόψει και να πει δεν είναι στην κουλτούρα μας. Ξέρεις, να το κάνεις πέρα από την αρχή, αν δεν το δεις και με το ζήσεις. Τι είναι στην κουλτούρα μας και καλό ότι η κουλτούρα μας εξελίσσεται. Εγώ το θεωρώ μια μικρή υπερβολή αυτό με τα musical, να σου πω την αλήθεια. Το ότι ανεβαίνουν 4-5-6 υπερπαραγωγές musical στη χώρα που δεν μπορούν να ανέβουν στη χώρα αυτή τη στιγμή με τα οικονομικά που έχουμε. Ξέρεις, όπως θα έπρεπε. Που δεν έχουμε ούτε καν το υλικό για να το επανδρώσουμε. Δεν είμαστε τόσο έτοιμοι οι Έλληνες το οποίο είναι. Τραβδάμε, ναι, είμαστε πολύ καλή κατάσταση, αλλά αυτό είναι από την καλή μας την καρδιά και το δικό μας επαγγελματισμό. Δεν υπάρχουν σχολές που να σε προετοιμάζουν για αυτό το είδος. Δηλαδή, στις ξένες χώρες που το musical ανοιχθεί, υπάρχουν ειδικές σχολές musical, βγαίνουν μόνο οι ηθοποιοί musical. Ναι, ναι, εντάξει, υπάρχει, είναι βιομηχανία ολόκληρη. Ακριβώς. Εδώ είμαστε οι ηθοποιοί πολύ. Πώς σου πω, τα κάνουμε όλα και συμφέρουμε. Το κουβαλάμε σκηνικά, μα λένε και ένα τραγούδι. Ράβουμε και το κουστούμι μας με ανάγκη. Είμαστε σε αυτό δαιμόνοι, και είναι αλήθεια γιατί ο ηθοποιός Έλληνας, πραγματικά κατά τη γνώμη μου, δεν παίζεται, ρε παιδί μου. Πώς σου πω, το θέατρο το στηρίζει με όλες τις δυνάμεις. Αλλά δεν είμαστε και έτοιμοι να παίξουμε όπως θα παίζει ο Αμερικάνος ηθοποιός στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά όμως, ο κόσμος το αγάπησε. Δεν ξέρω, εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό. Πηγαίνει ο Έλληνας και βλέπει musical. Ναι. Ισχύει. Γιατί δηλαδή, το έχουμε δει και από τις πρακτικές επιτυχίες που έχουν συμβεί. Ακόμα και είναι πολλά. Ναι, γιατί μιλάμε και για τις πρακτικές επιτυχίες πια στα περισσότερα musical τα οποία έχουν ανέβει στην Ελλάδα. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Και μιλάμε για εισιτήρια ακριβά σχετικά. Δηλαδή, ένα musical που είναι μια ακριβή παραγωγή θα αξίσει και το εισιτήριο και πολλοί κόσμο να πληρώσει. Και πώ θα πηγαίνουν οι άνθρωποι, κλείνουν, πάνε τα παιδιά του. Άρα κάτι δείχνει αυτό. Δείχνει το θέλουμε, το ζητάμε, κάτι μας κάνει. Μας φτιάχνει ίσως και το κέφι, γιατί το musical συνήθως είναι ένα ευχάριστο θέμα. Ναι. Έχει το κέφι της μουσικής και πραγματεύεται εύκολα τεχνικά, ερωτικά θεματάκια, δεν σε ρίχνει. Οπότε ο άλλος μέσα στην κρίση και μέσα στον πόνο του θέλει προφανώς λίγο να βαθμίσει το Σαββατοκύριακο. Έχει παίρνει και αυτό ρόλο. Σίγουρα, σίγουρα παίζει και αυτό ρόλο. Είσαι όμως μια ηθοποιός η οποία έχει περάσει και από το θεατρικό σανίδι, αλλά και από την τηλεόραση. Τι αγαπάς εσύ? Αγαπάς δηλαδή πιο πολύ το θέατρο ή πιο πολύ την τηλεόραση? Θα σου πω, αυτή η ερώτηση δεν μπορεί να απαντήσω μόνιμα. Την απαντώ κατά περίοδο διαφορετικά. Είναι περίοδο που θέλω πάρα πολύ να δουλεύω μόνο στο θέατρο. Τώρα, ας πούμε, που έχω να κάνω τηλεόραση από πέρσι που ήταν στις μαθητές, τη λυπίζω με πάλι. Αχ, τι ωραία που είναι η φάση. Και την αγαπώ και πάρα πολύ την τηλεόραση. Γιατί το έχω περάσει πάρα πολύ ωραία. Έχω κάνει πέρασες και από μια εποχή τη χρυσή τηλεόραση. Τη τηλεόραση με τη Λίλη. Που σε είχαν συνδέσει με αυτό το ρόλο. Τότε. Στο Δόγκανο, λέτε. Ναι. Στο Δόγκανο, ναι, ναι, ναι. Ναι. Εκεί ήταν τα χρόνια, ήταν από τα τελευταία τη τηλεόραση που ήταν στα πάνω του πολύ. Δηλαδή, είχαμε χρόνο να σκηνοθετήσουμε, να κάνουμε πρόβες, είχαμε ωραία ντεκόρ. Ασχολούμασταν πολύ, δούλευε η ομάδα, ρε παιδί μου, δεν ήταν ξεπέτα. Γιατί είπαμε χρήματα αναγκαστικά, οι σειρές γίνονται ξεπέτα. Ναι. Χρειάζονται χρήματα, τι να κάνουμε. Τώρα, όχι μόνο για να πληρωθεί. Για να είναι κάποιο υπάρχει και η παραγωγή. Τελειοποιημένο και οργανωμένο. Μα και το χρόνο να ασχοληθείς, ρε παιδί μου. Δηλαδή να ασχοληθείς λίγο με το κείμενό σου. Αν δεν έχεις χρόνο, να ασχοληθείς με αυτό. Απλά πράγματα δηλαδή. Και εγώ έχω περάσει μέσα από αυτό. Έχω μάθει με τον Γιάννη τον Μπέζο, που ήταν ο πρώτος μου δάσκαλος, ας πούμε. Το θεωρώ και το μεγαλύτερο. Και στο θέατρο και στην τηλεόραση. Και την αγάπησα πάρα πολύ και ξεβάστηκα. Ποτέ δεν το είδα σε ένα μέσο που μας δίνει λεφτά. Και μπορεί να κάνει και χρυσά, πώς να σου πω. Χρυσές επιτυχίες, όχι μόνο τις πρακτικές να λες τον κόσμο, και προσωπικές. Μπορείς να κάνεις πολύ ωραίες δουλειές στη τηλεόραση και να είσαι ευχαριστημένος και εσύ και να το ζήσεις και να το ευχαριστήσεις. Γι' αυτό μου λείπει τώρα πάλι. Λέω, απέρασε ένα χρόνο, τώρα θέλω. Ξέρεις, το ποιο είναι αυτό.
Έχεις καμία πρόταση? Πάμε τώρα να βγάλουμε και τον gossip. Έχεις καμία πρόταση? Όχι, δεν έχω καμία πρόταση ακόμα. Ωραία. Καλοκαιράκι έρχεται, κάτι θα κάνουμε. Θα σηκώσουμε και εμείς τα τηλέφωνα. Πέρσι και τον Ιούνιο-Ιούλιο με πήρανε, με ξέρεις. Οπότε θα στο παιδιά, όταν θα βρεθούμε με τα τσίπουρα. Έτσι, να το. Είπε τσίπουρα, τελείωσε. Εντάξει, τελείωσε. Αφού είπε τσίπουρα. Και τα μεζεδάκια εννοώ, κατάλαβε. Ναι, για τα τσίπουρα δεν πάνε σκέτα, τι είμαστε. Όχι τώρα. Ή μα βαρέσουν κιόλα. Εν τω μεταξύ, εμεί σε βλέπουμε και το βράδυ στον Αντένα που παίζει σε επανάληψη Λόλα. Λόλα, τι ωραία. Και στη Λόλα είχα περάσει τέλεια εγώ. Ναι, γιατί παίζει σε επανάληψη τα βράδια στον Αντένα, τα ξημερώματα βασικά. Ναι. Και είναι μία από τις σειρές βέβαια που παίζει και σε βλέπουμε και εκεί. Δεν έχει χαθεί δηλαδή την τηλεόραση. Έτσι, κάθε λίγο μου λένε το βράδυ τη βλέπουμε εδώ. Και αλλά κοίταξε, έτσι πως γίνεται με τις επαναλήψεις από τη χώρα να χαθεί δεν γίνεται. Και να φέρει να πα στη Ζιμπάμπουε, δεν υπάρχει. Θα σε θυμούνται γιατί θα παίζει πάλι σε επανάληψη. Ναι. Αυτό είναι τρομερό. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό? Κοίταξε, εγώ νομίζω και αυτό καλά ότι σε καίει, που με ρωτάνε πολλές φορές αυτή η επανάληψη, τίποτα δεν μπορούσε κάψει, μόνο καίγεσαι. Απλά, με παιδί μου το θεωρώ λίγο άδικο, με τη λογική της έχει δουλέψει μία φορά, έχει πληρωθεί συχνά, ξέρω εγώ, ή καθόλου, ή δεν ξέρω πολύ και πολύ καλά, για να δουλέψει μία φορά, και κάποιοι βγάζουν χρήματα στην πλάτη και χωρίς να πηγαίνουν τίποτα, για τα δικαιώματα που παίρνουμε είναι απειροελάχιστα, είναι αστεία. Ναι, το έχουμε ακούσει αυτό για τις επαναλήψεις, ναι, είναι ελάχιστα. Είναι ελάχιστα και οι άλλοι παίρνουν κανονικά χρήματα διαφημιστών. Έχω διαφημίσει για να ναι, ισχύει. Ισχύει. Σε αυτό έχει απολύτω. Είναι τελείω άδικο, αλλά εντάξει, νομίζω δεν υπάρχει όργανο να μα υποστηρίξει. Είμαστε λίγο χαμένοι εμεί. Συνδικαλιστικά. Θα ζήσουμε με αυτό, δεν πειράζει. Να, η αισιοδοξία που λέγαμε. Βλέπει ότι δεν πειράζει. Δεν κλέβουν, ρε παιδί μου, και τι έγινε. Δεν πειράζει, θα βρεθεί κάτι για αργότερα. Με ποιον από του ρόλου σου είχε κοινά χαρακτηριστικά? Κοίτα να δει. Κοινά χαρακτηριστικά. Καλή ερώτηση. Συνήθως με μπερδεύουν με τη Λίλη. Εμένα νομίζουν όλοι ότι για πολλά χρόνια είχαν φάει την παντόφλα ότι εγώ είμαι πολύ τσαμπουκαλού. Και εγώ αυτό φοβόμουν όταν σε πήρα τηλέφωνο. Στο λέω ειλικρινά. Τέλειο αυτό. Μου αρέσει πολύ πολύ πλάκα. Όταν ξεκίνησα και πήγα να κάνω αυτή τη δουλειά, να σα πω αυτό, προλαβαίνω. Ναι, προλαβαίνει. Έχουμε ακόμα 9 λεπτά, μην αγχώνεσαι. Τέλεια. Όταν πήγα να κάνω αυτή τη δουλειά και ήταν μόλι είχα τελειώσει σχολή και μου είπε ο Γιάννη ο Μπέζο να το κάνω, το οποίο ήταν για λίγα επεισόδια, να ξέρετε. Μετά πήγε για 2 χρόνια ο δικό μου ρόλο. Είχε γραφτεί για λίγα. Και μου λέει θα κάνει αυτό και αυτό. Και με πάει στην Ελβίρα Τυράλη, μεγάλη παραγωγό, η μαμά τη Φρόσου στο Πεσουάτα. Με βλέπει η γυναίκα και λέει. Το κοριτσάκι αυτό θα κάνει τη Λίλη, Γιάννη θα μας κρεμάσουν κουδούνια. Μπροστά μου. Γιατί εγώ ήμουν ένα παιδί πάρα πολύ τροπαλό, μου λέγανε κοκκίνιζα. Μα από τη σχολή ήξερε πολύ μαζεμένη. Δηλαδή τη σχολή μου δίνανε ρόλου να χτυπηθώ, να τσαλακωθώ για να γίνω πιο εξωτερική. Ναι. Και τρομάξαν οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν έγινε ένα κάτι που μου τέριαζε. Τα πρώτα γυρίσματα είχα 40-41 πυρετό, να ξέρετε. Από την αγωνία μου να κάνω αυτό το έντονο πράγμα που χρειαζόταν εκεί, που δεν το είχα καθόλου στη ζωή μου. Με βοήθησε πάρα πολύ ο Μπέζο βέβαια. Πήγαμε και για ένα καφέ και μου βάλε λίγο χέρι. Μου λέει: θα τα κάνει όλα. Εγώ δεν θα κάνει τίποτα στο στάθιο, να μου κάνει προτάσει. Θέλω το παραπάνω, δεν μου φτάνει αυτό που κάνει. Με ταρακούνησε πολύ. Έτσι ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Με βοήθησε και εκείνο στην πορεία πολύ, αλλά βρήκα και εγώ κάτι εκεί μέσα. Μετά όλοι νομίζανε ότι είμαι αυτή. Ναι. Τώρα μεγάλη επιτυχία. Εγώ θεωρώ ότι έχει και ένα χαρακτήρα. Μου δίνανε τη σειρά από την τράπεζα. Εγώ δεν ήταν μια στιγμή περάσει την μπροστά γιατί θα μου τα σπάσετε εδώ μέσα. Αλήθεια τώρα συνέβη αυτό. Ναι, παιδιά, ήμουν με τον παπά μου στην τράπεζα και λέω το παιδί μου, ρε παιδί μου, δύο ταμεία τώρα. Και έχει την κυρία που λέει, ελάτε, κάτι να εξυπηρετηθείτε. Ναι, γιατί είναι 20 άτομα μπροστά. Όχι, ελάτε, γιατί θα με νευριάσει και θα μα τα σπάσει. Και βλέπει, εδώ είναι που συζητάμε. Εδώ είναι που λέμε για τη δύναμη που είχε τότε η τηλεόραση και τη δύναμη που έχει τώρα. Γιατί αυτό που έβλεπαν τότε το είχαν πιο πολύ σαν πραγματικότητα από μυθοπλασία. Όλες έψαχναν ένα πετράκι που είχε η Λίλη. Όλοι ένα πετράκι. Τι του είχες κάνει του πετράκι? Παίζει ρόλο και ότι ήταν λιγότερες οι σειρές. Δεν είχαμε δύο κομμωδίες το βράδυ, δύο δραματικά μετά, όπως είχε γίνει κάποια στιγμή. Παίζει ρόλο όμως ήταν και πιο εμπνευσμένα τα σενάρια, ήταν πιο ολοκληρωμένη ρόλη, πιο ουσιαστική. Δηλαδή είχαμε να παίξουμε ένα ολοκληρωμένο πράγμα, ένα χαρακτήρα. Τώρα γράφεται κάτι στο πόδι που αυτή ερωτήσει και αυτόν, ποια είναι αυτή, πρέπει να βρω μόνη μου εγώ τώρα. Και δεν υπάρχει το κείμενο. Ναι, και εντωμεταξύ τότε. Και εγώ που τα αγαπήσαμε, ήταν όλοι ρόλοι πολύ μαστί και ωραία γραμμένοι. Ναι. Και δεν είναι τυχαίο που έχουν μείνει και ατάκες μέχρι σήμερα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το κείμενο ήταν δυνατό. Βέβαια. Εντάξει, τα μισά ήταν του Μπέζου, να ξέρετε, παιδιά, γιατί γελάμε πολύ. Γιατί το παίρναμε τη σκηνή το πρωί και μέχρι να γίνει η γύρι μα, είχαμε κάνει προβαλλιό. Αλλά τα μισά που γελάμε πολύ ήταν του Μπέζου. Δηλαδή, εγώ όλες τις καταπληκτικές ατάκες που έχω πει ήταν του Μπέζου. Αλλά ο χαρακτήρας όμως ήταν γραμμένος από τον Πρετεντέρη και δομημένος τέλεια.
Ναι, όντως ήταν ένας χαρακτήρας ο οποίος έχει μείνει και θα συνεχίσει να υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση, στην ιστορία τουλάχιστον της ελληνικής τηλεόρασης. Είναι ένα νέο κορίτσι τώρα που βαριέται να δουλέψει, που είναι πολύ μοντέρνο, από αυτά που τους βρίζει όλους, που έχει αυτό το τράφικ. Αλλά παράλληλα πηγαίνει και στη δουλειά κιόλας και τους βρίζει όλους. Αυτό ήταν η αντίσταση, φανταστικό. Φανταστικό. Αλλά τώρα κοινά εγώ, επειδή με ρώτησε επειδή ξεκινήσαμε, δεν έχω και πολλά με τους ρόλους μου. Γιατί ψάχνω συνήθως να κάνω πράγματα που δεν είμαι εγώ. Δηλαδή θέλω να κάνω τα αντίθετα από αυτά που μου ταιριάζουν. Και νομίζω έχω κάνει πολλά διαφορετικά με τα αυτή μέχρι σήμερα και μου αρέσει αυτό. Πιστεύεις ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποδώσεις περισσότερο? Σε έχουμε δει, αγαπημένη μου, από Σακύρα, από Φωτεινή Βελεσιώτου, μέχρι Εφη Σαρή. Τέλειο. Σωστό είναι αυτό που λες. Θα σου πω ότι εγώ και το σοου έτσι αντιμετώπισα. Δηλαδή, πάντα διάλεγα δουλειές και στα σύριαλ να μην μοιάζουν. Δηλαδή, σε ένα σύριαλ που είχα κάνει με τη Σοφία Λιμπέρτη, το πιο γλυκό μου ψέμα. Ω, τι είπε τώρα! Τι είπε τώρα, ναι. Μπράβο. Την Ιωάννα και την Ναταλή. Αυτή θέλει να μου δώσουν εμένα την Ιωάννα, που είναι το πιο ροκάκι, πιο αυτή. Ναι. Παρακάλεσα για να κάνω τον άλλο ρόλο. Που εκεί έπαιζε την κυρία Κοκοβίκου, ας πούμε. Μπράβο. Ναι. Γιατί θέλω να μου δώσουν κάτι που να μοιάζει λίγο με τη Λίλη. Ξέρεις, σκέφτονται έτσι λίγο στην Ελλάδα, ρε παιδί μου. Έκανε την επιτυχία με αυτό. Θα ξανακάνει πάλι. Θα κάνει το μαγκάκι. Και λέω, σα παρακαλώ, και ήταν δοκιμαστικό. Γιατί σαν και μου το δώσαν για να κάνω κάτι διαφορετικό. Ναι, γιατί έτσι, τότε έπαιζε την κυρία της, την πλούσια, τη φίλη της Σοφίας Αλιμπέρτη, ναι, που δεν χρώσταγε και καλή κουβέντα για τον Ευθυμιάδη. Ναι, πω τι υπέροχη σειρά κι αυτή. Ήταν και αυτή ωραία σειρά. Τι υπέροχη σειρά. Το κείμενο, πάρα πολύ ωραία. Και νομίζω ότι έχει ξεκινήσει πάλι να παίζει σε επανάληψη. Τι έρωτας κι αυτός του Ευθυμιάδη και της Αλιμπέρτη. Ναι, γι' αυτό το είχαμε ζήσει πολύ ωραία τότε. Δεν υπάρχουν αυτά πλέον. Υπάρχουν όμως σε σένα, για πες μου, για το δικό σου έρωτα. Κατάλαβες πως τα δένω. Έτσι. Πήγες πολύ ωραία εδώ. Ο δικός μου έρωτας είχε βασιλεύει παραδόξους μετά από 18 χρόνια. Παραδόξους. Πώς γίνεται αυτό? Εμείς τι βλέπω γύρω μου. Τον έχω βρει κάπου, θα είναι και για μένα. Σίγουρα θα είναι κάπου. Αυτό. Να ξέρεις. Βέβαια, θέλει και λίγο δουλίτσα, δηλαδή να μην τα πει όλα εύκολα. Αλλά. Καλά, μην τα πει όλα τώρα, θα τα πούμε. Όχι, θα τη δώσω το τηλέφωνό σου να μιλήσετε, να τη δώσει συμβουλές, Βαλερία, να τη δώσει συμβουλές. Αυτά είναι στην ηλικία μου, πια μου αρέσει. Δίνω συμβουλές, δεν το δικαιούμαι. Μπορώ σε τέτοια θέματα να σε βοηθήσω. Αλλά ναι, όχι, εντάξει, εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερή νομίζω από τη ζωή. Είχα δηλαδή μάλιστα ένα ραβδάκι σε αυτό το τομέα. Για πες μας πώς είναι ο έγκαμος βίος, λοιπόν. Ο έγκαμος βίος δεν έχει διαφορά από τον άγαμο, να σου πω την αλήθεια, για μας. Γιατί ζήσαμε μαζί από τον πρώτο μήνα με τον Νίκο που βρισκήκαμε. Δεν το αφήσαμε να μην χάσουμε χρόνο. Το δύσκολο της καθημερινότητας είναι τα πρακτικά, όπως πάντα. Και μόνο σου να είσαι και με συγκάτοικο να είσαι και με τον αγαπημένο σου να είσαι. Τα πρακτικά μπορούν να σε χαλάσουν λίγο. Αλλά αν έχεις, νομίζω εγώ, αυτή τη σχέση του σεβασμού και την επικοινωνία που έχουμε εμείς οι δύο και τόσα πράγματα που μας δένουν, τα καλλιτεχνικά μας, ξέρεις, έχουμε πολύ κοινές απόψεις ή όταν διαφωνούμε παντελώς, μας αρέσει πολύ να διαφωνούμε, μας αρέσει πολύ να συζητάμε και να τα λέμε. Νομίζω μας δένουν πολύ αυτά. Είναι καλό να υπάρχει στο ζευγάρι επικοινωνία πάντα. Μα φαίνεται. Δεν ξέρω αν είναι και το γονιδιό σου, αλλά είσαι από τότε από τη Λίλη μέχρι τώρα αναλύωτη, βρε παιδί μου, στο πρόσωπό μου. Σου πω ότι είσαι και. Τι κάνεις γι' αυτό? Άμα δεις τον μπαμπά μου, θα τρελαθεί. Α, είναι το γονίδιο. Από πού είσαι η καταγωγή, Βαλερία? Παιδιά, δυστυχώς εγώ έχω πολύ μακρινά καταγωγή. Έχω γεννηθεί και δύο μου γονείς στην Αθήνα. Είναι πολύ άτυχη, δεν έχω χωριό. Η μαμά μου έχει μια καταγωγή από Βουλγαρία, Ρουμανία, λίγο ανατολικό μπλοκ. Από τον μπαμπά της, η μαμά της είναι από Μικρασία. Και ο μπαμπάς μου έχει λίγο Κίστινο, λίγο Εύβοια. Αλλά πολύ μακρινά. Ωραία, άκου, το λύσαμε το θεματάκι. Εμείς έχουμε φτιάξει αυτή τη στιγμή. Ο Άκης έχει καταγωγή από τη Στυλίδα, παραθαλάσσιο. Σε έχουμε φτιάξει για το καλοκαίρι και εγώ έχω αποκαρπενήσει. Οπότε έχεις και για το χειμώνα. Έχεις δύο σόγια εδώ, τελείωσε. Καλά, φανταστικό. Ένα σόι καλοκαίρι, ένα σόι χειμώνα. Το κλείσαμε, τελείωσε. Άμα με δείτε μπροστά σας με τους ακουβαγιές μου, εκφυλακείτε καμία. Καθόλου. Εμείς θα ανοίξουμε και το σπίτι μας και θα σου πούμε, έλα να κάνουμε παρέα. Εντάξει, το βλέπω έρχεται εκεί. Θα βλέπω να έρχεται σε λίγο. Να έρθεις όποτε θέλεις. Βαλερία, για πες μας για τα επόμενα έτσι, μελλοντικά σου επαγγελματικά σχέδια. Καταρχάς θα πάτε περιοδεία με τον Πολυτεχνίτη. Δεν θα πάμε. Κοίταξε, για Πολυτεχνίτη το πιθανότερο είναι ότι μετά τις τρεις εβδομάδες θα παίξουμε το Πάσχα, θα συνεχίσει το καλοκαίρι. Αλλά δεν έχει κλείσει ακόμα αυτό το θέμα. Συζητά να συνεχίσει στο Αθηνά που είναι ένα θέατρο το καλοκαιρινό, έτσι λίγο ανοίγει από πάνω και είναι πολύ ωραίο. Ναι. Και να πάνε μια μικρή περιοδία τον Αύγουστο. Εγώ δεν θα συνεχίσω το Πολυτεχνείο όμως το καλοκαίρι. Γιατί αισθάνομαι καλλιτεχνικά ότι έχω κάνει αυτό που ήταν να κάνω. Θέλω να δω και λίγο το παιδί μου, το οποίο το έχω δει καθόλου το χειμώνα. Λογικό, γιατί τρέχει να το πάω την παράσταση. Γιατί το θέατρο στην Αθήνα σε δεσμεύει πάρα πολύ. Το έχω κάνει πολλά χρόνια δηλαδή. Τώρα αποφάσισα να μην το κάνω με πόνο ψυχή, γιατί μου αρέσει πολύ την παράσταση. Και δεν θα είμαι. Και αυτοί μάλλον θα συνεχίσουν.
Εγώ έχω και ένα μαγαζί πάρα πολύ ωραίο εδώ στην Κάντζα, στην περιοχή που μένω με τον αδερφό μου που με περιμένει, διότι δεν έχω ασχοληθεί πολύ το χειμώνα. Που είναι κοκτέιλ μπαρ, έχει φαγητάκι, ξέρει. Και είναι πολύ δοκιμητικό και τέτοιο. Το και έχουμε βάλει έτσι στα notes μας εμείς να το επισκεφθούμε σύντομα. Μην αγχώνεσαι, θα σκάσουμε λίγο. Καλά, ελάτε και θα περάσουμε ζάχαρη. Μπορώ να τα αποδώσω, δηλαδή τι προσκλήσει αυτά με έτσι. θα σκάσουμε μη τη ανυποψία στο χρόνο και θα σου πούμε Βαλερία, έλα να πιούμε κοκτέιλ. Αυτό, αυτό. Θα πιούμε εκεί, παιδιά, καλοκαιράκι θα με εκεί, ξέρετε. Υπέροχα. Και συζητάω το χειμώνα μου τώρα και τώρα τι θα κάνω, που είχαν και κάτι έργα. Έχω στο νου μου να κάνω και κάτι δικό μου. Με έχει πιάσει τώρα ότι πια έχει εποχή να κάνω. Ίσως ένα δευτερότριτο, ξέρει. Ναι. Παράλληλα με ό,τι άλλο κάνω, κοιτάω λίγο δικά μου πραγματάκια. Και είμαι σε μια πολύ δημιουργική φάση και με τη μουσική λίγο σχολή με γράφω κάτι στο σπίτι καινούργια. Τώρα θα δω. Θα σα ενημερώσω όταν θα είναι όλα. Να μα ενημερώσει, εννοείται να ξέρουμε τι θα γίνει. Εδώ θα είμαστε εμεί. Εμεί και στην τηλεόραση θέλουμε να σε δούμε. Τώρα αποκοιμόμαστε τα ίδια. Δεν θα ξέρουμε τα νέα. Ορίστε. Έκλεισε λοιπόν, πια, δεν υπάρχει. Εγώ δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω για το συνδυασμό αυτό που έχει κάνει, να έχει βρει έναν απόλυτο σύντροφο και μια απόλυτη πεθερά επίσης. Αυτό πάλι. Δηλαδή πώς το κάνεις αυτό. Ελένη Βιτάλη, η πεθερά. Πες μας λίγο για την Ελένη Βιτάλη. Κοίταξε, τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο, πέρα από τον καλλιτέχνη που ξέρετε όλοι και που αγαπάμε όλοι ως μορφή και ως οντότητα καλλιτέχνη, μιλάμε για έναν σπανιότατο άνθρωπο. Μιλάμε για μια ψυχάρα, μιλάμε για ένα μυαλό καταπληκτικό, μιλάμε για ένα ένστικτο. Είναι πάρα πολύ τυχερή που στο μικρό κόσμο υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Πέρα από το καλλιτεχνικό τη. Έχουμε μια γυναίκα που μπαίνει σπίτι μας δηλαδή και που μπορεί να συζητήσει μαζί της τα πάντα και να έχει μια σοφή γνώμη χωρίς να είναι καθόλου καπελωτική, χωρίς να είναι καθόλου ορθολογιστική. Δεν ξέρω, εγώ νιώθω πολύ ευλογημένη στη σχέση μου με την Ελένη. Πολύ ευλογημένη. Με γιώνει πολύ. Επανέρχομαι σε πράγματα όταν πάω να χαθώ, ξέρεις. Εσένα σε γιώνει και εμάς μας ανατριχιάζει κάθε φορά. Ναι, ρε, παιδί, τι είναι η διαφορά. Είναι το νερό. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι και στα δικά μας ελεύθερη, να βρούμε κυρίως μια τέτοια πεθερά. Ναι, παιδιά, να ψάξουμε. Ας ξεκινήσουμε από το γαμπρό. Να ξεκινήσουμε πρώτα γαμπρό για την Βάσια. Εγώ είμαι καπαρωμένος, δεν γίνεται. Έχει κλείσει, ναι. Βάσια, από την πεθερά θα ξεκινήσει. Όλα εγώ έχω κλείσει και πεθερικά και όλα, είμαι εντάξει, μην αγχώρεσαι. Μπράβο, αγόρι μου, τέλειο νέο. Α, έχεις να μου πεις πολλά έτσι. Μα γι' αυτό σου λέμε, έλα να τα πούμε πάνω στο τσίπουρο, να γνωριστούμε όλοι παρέα. Και εσύ τι θες, και εσύ τι θες. Τι θέλω κι εγώ, όλοι θα τα πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας από κοντά, σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Οι δύο τελευταίες παραστάσεις να πάνε τέλεια και από εκεί και πέρα να κάνεις ό,τι εσύ επιθυμείς. Ευχαριστώ, γιατί ήταν πολύ ωραία αυτή η ώρα που μιλήσαμε οι λίγοι. Πάρα πολύ ευχάριστη και χαρούμενη και έχω φακελώσει τηλέφωνο, να ξέρετε, δεν μου γλιτώνετε. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Και θα τα πούμε από κοντά σίγουρα. Θέλουμε πάρα πολύ να σε γνωρίσουμε. Ναι, εννοείται, δεν κλείσε αυτό, δεν λέμε λόγια στον αέρα. Υπέροχα, περιμένουμε τηλέφωνο για το πότε θα έρθεις. Ευχαριστώ για όλα, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Να είσαι καλά, φιλιά πολλά. Πολλά φιλιά, καλό απόγευμα, γεια.